κύριε Τζανακόπουλε, σήμερα. Να έχουμε και εμείς, να έχουμε είμαστε, νομίζω ότι είμαστε και ευχαριστημένοι και περήφανοι για αυτό που καταφέραμε να επιτύχουμε. Είναι διπλωματική νίκη. Νομίζω ότι είναι μια πολιτική νίκη καταρχήν, διότι επιλύεται ένα ζήτημα που ταλαιπώρησε την χώρα, τα Βαλκάνια, αλλά και την διεθνή διπλωματία για περισσότερο από 30 χρόνια. Δεν το βλέπουν όλοι έτσι. Εντάξει, προφανώς υπάρχουν και διαφορετικές οπτικές γωνίες, αλλά νομίζω και έντονες, κύριε Τζανακόπουλε. Επιτρέψτε μου ότι είμαι πεπισμένος ότι με την πάροδο του χρόνου, ακόμα και αυτοί που διαφωνούν ή εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους, θα κατανοήσουν ότι επρόκειτο για έναν αναγκαίο πολιτικό και διπλωματικό συμβιβασμό, ο οποίος παρά το γεγονός ότι είναι συμβιβασμός, κατοχυρώνει και διασφαλίζει πλήρως τα συμφέροντα της χώρας μας και την δυνατότητά της να ορίζεται από την δική της ξεχωριστή ιστορία. Έχω την γνώμη ότι εχθές κάναμε ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη σταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων. Τώρα, βέβαια, εντάξει, ξέρετε τώρα ότι υπάρχει και κριτική. Από το πρωί έχουμε παρακολουθήσει και τη συνάντηση που είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και το διάλογο που ακούσαμε. Και το διάλογο που ακούσαμε. Ουσιαστικά διαμηνύει στον Πρωθυπουργό να μην υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Ο κύριος Μητσοτάκης. Και θέλει να έρθει στη Βουλή, ναι, γιατί θέλει να δει αν χαίρει και τη εμπιστοσύνη τη Βουλή. Γιατί λέει, λοιπόν, δεν έχετε την πολιτική νομιμοποίηση να το κάνετε. Θα σα πω το εξής. Ο κύριος Μητσοτάκης θα μπορούσε να έχει επιλέξει μια πολιτική κριτική επί της συμφωνίας, επιχειρεί τώρα να διαδικασιολογήσει στην πραγματικότητα, δηλαδή να προσπαθήσει να πείσει ότι δήθεν δεν υπάρχει εξουσιοδότηση του Πρωθυπουργού ή του Υπουργού Εξωτερικών να υπογράψουν τη συμφωνία. Πρόκειται για ανόητο επιχείρημα, το οποίο δεν έχει καμία συνταγματική βάση. Υπάρχουν νομικοί που το έχουν επιτρέψτε μου. Υπάρχουν νομικοί όμως που έχουν αρθρογραφήσει υπέρ αυτού. Ναι, ακούστε. Λοιπόν, δεν έχει καμία απολύτως συνταγματική και νομική βάση και νομίζω ότι αυτή ήταν και η απάντηση που έδωσε στον κύριο Μητσοτάκη και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος μην ξεχνάμε ότι και ο ίδιος πέρα από την ιδιότητά του, την ιδιότητα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας φέρει και την ιδιότητα του συνταγματολόγου. Ο κ. Μητσοτάκης, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή, αντί να μας πει ποια είναι η πολιτική θέση της Νέας Δημοκρατίας επί της συμφωνίας, αντί να μιλήσει επί της ουσίας της διπλωματικής αυτής επιτυχίας και της πολιτικής αυτής επιτυχίας της κυβέρνησης, προσπαθεί να διαδικασιολογήσει λέγοντας ότι δήθεν δεν υπάρχει αρμοδιότητα. Ακούσαμε το επιχείρημα. Κατά τη γνώμη μου, όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν έχει καμία νομική βάση. Ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών εξ οφίκιο έχουν την αρμοδιότητα να υπογράφουν διεθνείς συμφωνίες. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν ο κ. Μητσοτάκης αμφισβητεί το αν και κατά πόσο η κυβέρνηση έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής, δεν έχει παρά να καταθέσει μια πρόταση μορφής. Γιατί δεν το κάνει? Το περιμένετε. Το περιμένετε αυτό. Γιατί μας το έχουν ανακοινώσει από εδώ. Τώρα, ο κύριος Κεκλαμάκης έχει πει. Τι να σας πω τώρα. Αν το περιμένουμε, δεν το περιμένουμε. Είναι ζήτημα για τον κύριο Μητσοτάκη, αν θέλει ή δεν θέλει να υποστεί άλλη μια κοινοβουλευτική ήττα. Ούτως ή άλλως συνηθισμένος είναι σε αυτές τις κοινοβουλευτικές ήττες. Μπορεί, αν θέλει, να προκαλέσει μια τέτοια συζήτηση παρά το γεγονός ότι θα το θεωρούσα πλήρως ανεύθυνο σε μια τέτοια φάση. Ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να τοποθετηθεί επί της ουσίας, αλλά δεν μπορεί να το κάνει, διότι συνεχίζει να είναι όμηρος της ακροδεξιάς πτέρυγας του κόμματός του. Και επιτρέψτε μου να σας πω για κάτι άλλο. Ο κύριος Κουμουντσάκος, αν δεν κάνω λάθος, στις 15 Μαΐου είχε πει το εξής. Mm-hmm. Να μην τολμήσει η ελληνική κυβέρνηση να φέρει την συμφωνία προς ψήφιση στη Βουλή αν δεν έχει υπάρξει πρώτα συνταγματική αναθεώρηση από την γειτονική χώρα. Ναι. Mm-hmm. Το είχε πει, ναι, είχε τον Μάιο. Θεωρώντας ότι βάζει τον πύχη τόσο ψηλά ώστε η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να τον περάσει, θα περάσει από κάτω. Mm. Και αυτή τη στιγμή που βλέπουν ότι παρά το γεγονός ότι ο πύχης πήγε πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή ότι έγινε αυτή η... και ότι κερδίθηκε μάλλον αυτή η μάχη, η διαπραγματευτική μάχη, και η συμφωνία θα κυρωθεί από την Ελληνική Βουλή μόνο εφόσον έχει υπάρξει νίκη στο δημοψήφισμα των δυνάμεων τις οποίες υποστηρίζει ο κύριος Ζάεφ
Και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση για την αλλαγή της ονομασίας γειτονικής χώρας, τώρα η Νέα Δημοκρατία ξαφνικά ξανααλλάζει τη θέση της. Βέβαια, μας έχει συνηθίσει όλο αυτό το διάστημα των 5-6 μηνών που βρίσκεται σε ένα πολιτικό βέρτιγκο να αλλάζει αναλόγως με το που φυσάει ο άνεμος στις πολιτικές της θέσεις. Να πάμε και σε μια ουσία τώρα. Να σας κάνω μια ερώτηση. Να πάμε και στην ουσία, να δούμε κάποια πράγματα για τα οποία υπάρχουν αντιδράσεις στον τύπο και θέλω να τα ρωτήσω κι εγώ γιατί θα μας επιτρέψει να κάνουμε τον αντίλογο. Γιατί πρέπει να είμαστε υπερήφανοι ως χώρα όταν οι γείτονές μας θα ονομάζονται Μακεδόνες και θα μιλάνε τη μακεδονική γλώσσα, την οποία θα την αναγνωρίσουμε εμείς. Θα μου πείτε, ήταν αναγνωρισμένη για το 1974. Επιτρέψτε μου λίγο, επιτρέψτε μου να σας πω. Η συμφωνία τι προβλέπει. Η συμφωνία προβλέπει κάτι πολύ σαφές. Ότι ο όρος Μακεδόνας, έτσι όπως χρησιμοποιείται από τους γείτονές μας, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και την αρχαία ελληνική πολιτιστική κληρονομιά. Αντιθέτως, είναι ένας όρος τον οποίο χρησιμοποιούν οι γείτονές μας για να αυτοπροσδιορίζονται, ο οποίος σχετίζεται με μια δική τους, ανεξάρτητη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και του ελληνικού πολιτισμού κληρονομιά, και από εκεί έλκει την καταγωγή του. Επομένως, μιλάμε για μια ρήτρα που υπάρχει συμφωνία, ένα άρθρο, το οποίο ρητά για πρώτη φορά αναγνωρίζει ότι πλέον μιλάμε για δύο διαφορετικές έννοιες οι οποίες προέρχονται από διαφορετικές καταγωγές και από διαφορετικούς ιστορικούς, τέλος πάντων, από διαφορετικές ιστορικές βάσεις. Πώς διαφορετείτε αυτό, με συγχωρείτε, γιατί πριν τα συζητούσαμε εδώ και με τον Νίκο το Μελέτη που χειρίζεται αυτά τα θέματα και λέει ότι στην υπηκότητα είναι Μακεδονία, Παύλα, Citizen of North. Στην υπηκότητα, σας ξαναλέω, ότι υπάρχει ο διαχωρισμός ότι όταν θα αναφέρεται ο όρος Macedonian, Citizen of North Macedonia, αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον όρο Μακεδόνας, έτσι όπως αυτός έλκει την καταγωγή του από την αρχαία ελληνική πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό χρειάζεται, δεν χρειάζεται επεξήγηση. Δηλαδή, είναι πλέον, ήταν ένα συμβιβασμός, επιτρέψτε μου. Η πολιτική έχει και ρεαλισμό. Επιτρέψτε μου. Θα σας πω το εξής. Μπορεί να χρειάζεται επεξήγηση, όμως πέραν του γεγονότος ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να το συζητάμε κατά τον τρόπο που το συζητάμε, είναι την ίδια στιγμή νομικά δεσμευτική ρήτρα. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο βρίσκεται στον αέρα των λόγων, είναι πλέον μια νομική δέσμευση, ότι δηλαδή όταν μιλάμε για τον όρο Μακεδονία στην περίπτωση των βορείων γειτόνων μας, αυτός ο όρος δεν έχει καμία σχέση. Όχι, αυτό δεν το γνωρίζουμε εμείς. Το λέει η συμφωνία. Όχι, προσέξτε. Δεν το γνωρίζουμε εμείς. Το λέει η συμφωνία. Το λέει η συμφωνία. Πρώτα όλοι θα νομίζουν όμως. Όλοι θα νομίζουν. Μισό λεπτό. Μόνο γιατί Μακεδόνας και τώρα μπαίνει και. Μισό λεπτό. Εδώ έχουμε καταφέρει ως χώρα 27 χρόνια 140 χώρες να τους αναγνωρίσουν ως Μακεδονία. Μισό λεπτό. Να κάνω την ερώτηση. Μισό λεπτό. Να τους αναγνωρίσουν ως Μακεδονία. Τώρα θα λέγονται Βόρεια Μακεδονία. Εσείς θεωρείτε ότι έξω που δεν γνωρίζουν την ιστορία, εμείς γνωρίζουμε την ιστορία μας. Ξέρουμε ότι ποιοι είμαστε και ξέρουμε και ποιοι είναι αυτοί. Νομίζω ότι έξω, όταν θα λέμε Μακεδόνες, δεν θα νομίζουν ότι είναι ή δεν θα εννοούν ότι είναι οι απόγονοι των αρχαίων Μακεδόνων. Κοιτάξτε να δείτε, αν θέλετε να ή θα κάνουμε. Πηγαίνουμε τώρα, επεξηγηματικά. Αν αυτό είναι θέλετε το θέμα. Να κάνουμε συζήτηση για θέμα. Την ιδεολογική χρήση της ιστορίας. Σας λέω κάποιες ενστάσεις, κύριε Τζανακόπουλε. Εγώ σας λέω κάποιες ενστάσεις. Τι θα νομίζει κάποιος στο εξωτερικό. Όχι, στο εξωτερικό η χρήση του ονόματος. Θα υπάρχει αίσθηση αυτή. Επιτρέψτε μου, δεν θα υπάρχει καμία τέτοια αίσθηση. Η χρήση του ονόματος, την οποία υποχρεούνται οι γείτονές μας να κάνουν από εδώ και στο εξής, σε όλες τους τις διεθνείς σχέσεις, σε όλα τους τα έγγραφα, σε όλες τους τις επίσημες, εν πάση περιπτώσει, κρατικές λειτουργίες, είναι ο όρος Βόρεια Μακεδονία. Το γεγονός ότι αναγνωρίζεται πλέον ένα τέτοιο συνθετικό, σύνθετο όνομα, σημαίνει ότι εκεί που 140 χώρες αναγνώριζαν σκέτο Μακεδονία, εκ των οποίων 140 πρέπει να σας θυμίσω ότι είναι η Ρωσία, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή ο μισός πληθυσμός του πλανήτη, αν προσθέσουμε μαζί και την Ινδία, η οποία επίσης έχει αναγνωρίσει την γειτονική μας χώρα με το σημερινό συνταγματικό της όνομα. Επομένως, 140 χώρες οι οποίες στην πραγματικότητα καλύπτουν τα 4/5 του πληθυσμού του πλανήτη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία είχαμε να αντιμετωπίσουμε και το μεγάλο κέρδος είναι ότι με το σύνθετο αυτό όνομα θα υπάρξει ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ της Βόρειας πια Μακεδονίας
και της Μακεδονίας, έτσι όπως αυτή έλκει την καταγωγή και τους προσδιορισμούς της από την αρχαία ελληνική πολιτιστική κληρονομιά. Όλοι γνωρίζουν ότι ο μακεδονικός πολιτισμός, τον οποίο μαθαίνουμε και εμείς στο σχολείο ή διαβάζουμε γι' αυτόν, είναι όχι απλώς συνδεδεμένος, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και γι' αυτό δεν υπάρχει καμία απολύτως. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχουμε αυτή τη φοβική στάση απέναντι στην ιστορία, στην κληρονομιά μας, στους υπόλοιπους λαούς, θεωρώντας τους αφελείς ή χαζούς. Πρέπει να βγαίνουμε μπροστά με μία απόλυτη, πώς να το πω, και περηφάνεια και πίστη στους εαυτούς μας και να μην θεωρούμε ότι διαρκώς απειλούμαστε πανταχώθεν. Ναι, δεν είναι σοβαρός τρόπος αυτός. Αλλά οι άνθρωποι που κατέβηκαν στα σχολεία, κύριε Τζανακόπουλε, και το ξέρετε. Και έρχεται κι άλλο ένα. Ουσιαστικά σου λένε τώρα, συγγνώμη, αν αυτός λέγεται Βόρειο Μακεδόνας, εγώ τι θα λέγομαι. Νότιο Μακεδόνας. Ή Βόρειο Ελλαδίτης. Κοιτάξτε, δηλαδή, είναι εδώ πέρα λίγο το θέμα για όποιον έχει αυτή την ευαισθησία. Εδώ, επιτρέψτε μου, μιλάμε για νομικούς και επίσημους κρατικούς χαρακτηρισμούς. Μία νομική συμφωνία μεταξύ δύο χωρών δεν μπορεί να μπει σε ζητήματα που αφορούν τον αυτοπροσδιορισμό των ιδιωτών, των πολιτών δηλαδή. Ο τρόπος με τον οποίο αυτοπροσδιορίζεται ένας λαός, ένα έθνος ή τμήματα ενός λαού ή ενός έθνους είναι απολύτως δική τους υπόθεση. Δηλαδή θεωρείτε ότι αν τους λέγαμε εμείς ότι από εδώ και πέρα θα ονομάζετε τους εαυτούς σας Χ, αυτό θα άλλαζε τον τρόπο με τον οποίο αυτοπροσδιορίζονται. Αυτά είναι παράλογα πράγματα και δεν μπορούν να επιτευχθούν ούτε στο επίπεδο των διπλωματικών σχέσεων, ούτε στο επίπεδο των διεθνών διαπραγματεύσεων. Εδώ αυτό το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι το εξής. Να επιλύσουμε ένα ζήτημα μεταξύ δύο κρατικών οντοτήτων, να επιλύσουμε ένα ζήτημα σε διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο και να εξαλείψουμε κάθε υπόνοια ότι υπάρχει αλυτρωτισμός από την πλευρά των εταίρων μας. Και αυτό νομίζω ότι επιτυγχάνεται πλήρως και ολοκληρωτικά με τη συγκεκριμένη συμφωνία και αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία. Ότι πλέον τελειώνουν οι αλυτρωτισμοί που ξέρετε ότι δεν είναι στοιχείο μόνο της κληρονομιάς των βόρειων γειτόνων μας, αλλά αποτελούσαν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της βαλκανικής ιστορίας. Κλείνουμε μία και καλή με αυτήν την ιστορία και με αυτή την παράδοση και μπορούμε πλέον να ανοίξουμε ένα παράθυρο στο μέλλον, ένα παράθυρο συνεργασίας, αλληλεγγύης, φιλίας μεταξύ των λαών για να μπορέσουμε να κάνουμε τα επόμενα βήματα που αξίζουν αυτή τη στιγμή στην Βαλκανική. Εσείς θα ενημερώσετε έτσι όπως ακούστηκε αύριο στη Βουλή. Ναι. Κοιτάξτε, ο σκοπός του Πρωθυπουργού είναι βεβαίως να συζητήσει στη Βουλή αναλυτικά την συμφωνία και αφού την αποστείλει και όλα στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων για να έχουν τη δυνατότητα να τη μελετήσουν πια και στη λεπτομέρειά της. Ωστόσο, την έχει στήσει η κυρία Γεννηματά και ο κύριος Μητσοτάκης. Όλοι, όλοι. Και είναι και εύλογο και προφανές ότι θα τη ζητούσαν. Και είναι εύλογο και προφανές ότι ακόμα και αν δεν τη ζητούσαν θα τη δίναμε. Σας λέω λοιπόν ότι αυτό εξαρτάται από τον πρόεδρο της Βουλής, από το πρόγραμμα της Βουλής, από τον τρόπο με τον οποίο. Γιατί αύριο είναι η ψηφοφορία για το. Αύριο είναι η ψηφοφορία για το πολυνομοσχέδιο. Τώρα από εκεί και πέρα, πότε ο πρόεδρος της Βουλής, μετά τις συνομιλίες που θα κάνει με τους πολιτικούς αρχηγούς, θα ορίσει την συγκεκριμένη συζήτηση. Εάν δεν γίνει αυτή η συζήτηση όμως μέχρι την Παρασκευή, αυτό το ραντεβού στις πρέσπες μπορεί να γίνει πριν να ενημερωθούν τα κόμματα στη Βουλή. Η συζήτηση θα γίνει πριν από την υπογραφή της συμφωνίας. Μην έχετε καμία αμφιβολία πριν. Να πάρουμε μια άλλη ερώτηση τώρα. Ναι. Πάμε στις εμπορικές χρήσεις. Πάμε στο εμπόριο. Γιατί και είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Θα υπάρξει μια επιτροπή. Το καταλαβαίνετε δηλαδή. Εκεί θα υπάρξει μια επιτροπή. Θα σας θυμίσω ότι υπάρχει μακεδονικός χαλβάς. Και είναι εδώ. Θα μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Εκεί θα, φυσικά θα μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Εκεί θα υπάρξει και μια επιτροπή μάλιστα η οποία θα εξετάσει ενδελεχώς το συγκεκριμένο ζήτημα που όπως ξέρετε έχει χιλιάδες πτυχές. Για να μπορέσει να καθορίσει τέλος πάντων τα εμπορικά σήματα και τις εμπορικές χρήσεις στο εξής. Αυτό προβλέπεται σε βάθος, αν δεν κάνω λάθος, η συμφωνία προβλέπει σε βάθος μιας τριετίας. Επομένως εκεί θα γίνει μια πολύ σαφή συζήτηση και πιστέψαμε ότι δεν θα υπάρξει ιδιαίτερο πρόβλημα. Να σας ρωτήσουμε τώρα κάτι άλλο, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να σας προβληματίζει. Είναι και στο σημείο που στέκεται η αξιωματική αντιπολίτευση. Με τον κυβερνητικό σας εταίρο, τι θα κάνετε? Γιατί εχθές, μέρα της συμφωνίας, είχε συνέντευξη τύπου για άλλο θέμα μεν, αλλά οι ερωτήσεις έπεσαν βροχή. Εντάξει, για το κομμάτι, για το μακεδονικό. Και ήταν σαφής. Και καταψηφίζει. Και ήταν σαφής.
Εσείς προέβλεψε ότι δεν θα προχωρήσει αυτή η συμφωνία. Εδώ και έξι ουσιαστικά δεν θα έχει πρόβλημα στην πορεία. Εδώ και έξι μήνες απαντάμε διαρκώς στην διαρώτηση. Ο κύριος Καμένος έχει μια διαφορετική τοποθέτηση στο συγκεκριμένο, δεν την έκρυψε ποτέ. Ωστόσο νομίζω ότι εφόσον υπάρξει συνταγματική αναθεώρηση στη γείτονα, θα είναι ευρύτατη η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θα κυρώσει τελικά τη συμφωνία μεταξύ... Αλλά όχι από τον κύριο Καμένο. Όχι, ο κύριος Καμένος έχει πει την άποψή του. Σας ξαναλέω, θα είναι ευρύτατη η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Από εκεί και πέρα, αν με ρωτάτε για το αν και κατά πόσο τίθεται θέμα για την κυβερνητική μας συνεργασία, έχουμε πει. Πέρα από την νομιμοποίηση που λέει. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να σας πω το εξής. Γιατί φαίνεται ότι δεν γνωρίζει καλά την ιστορία ή θέλει να την θέλει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να την ξεχνάει, να την αποσιωπά. Θα πρέπει να θυμάται το 1992 στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών που έγινε με πρόεδρο τότε της Δημοκρατίας τον κύριο Καραμανλή, η Νέα Δημοκρατία, ενιαίο κόμμα και μόνη της στην κυβέρνηση, είχε προσέλθει στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών με δύο θέσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Μία ήταν η θέση του κύριου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος επιζητούσε τη λύση, ήθελε το συμβιβασμό, διότι ήταν ένας ρεαλιστής και πραγματιστής πολιτικός, ανεξαρτήτως του γεγονότος του ότι θα μπορούσαμε να διαφωνούσαμε ως αριστερά στα περισσότερα πράγματα που έλεγε. Και από την άλλη μεριά, ο Υπουργός Εξωτερικών που χειριζόταν το θέμα, εμφανίζεται στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Δεν έπεσε τότε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έπεσε αργότερα. Λοιπόν, άρα για αυτό το λόγο η Νέα Δημοκρατία, επιτρέψτε μου να σας πω ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτική όταν επικαλείται τέτοιου τύπου, αν θέλετε, διαφορετικές τοποθετήσεις στο εσωτερικό μιας κυβέρνησης. Εδώ μιλάμε για μια συγκυβέρνηση η οποία έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο. Ποιος είναι αυτός? Να βγάλει τη χώρα από το μνημόνιο, να την θωρακίσει θεσμικά απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς, διαπλοκής κλπ. Και αυτόν ακριβώς το στόχο επιτελεί. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία, ο κύριος Καμένος έχει πει την πολιτική του τοποθέτηση. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι είπε μάλιστα χθες πως η συμφωνία αυτή είναι η καλύτερη δυνατή με δεδομένο το σύνθετο όνομα και ότι καμία άλλη κυβέρνηση δεν θα μπορούσε καν να φανταστεί ότι θα είναι έστω και στο 60 ή 70% αυτών των οποίων κατάφερε να εξασφαλίσει η σημερινή κυβέρνηση. Και από εκεί και πέρα σας ξαναλέω ότι εφόσον υπάρχει συνταγματική αναθεώρηση, η συμφωνία θα κυρωθεί και μάλιστα με μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Είναι αντιφάσεις τώρα του κ. Καμένου, έτσι. Είναι πάρα πολύ καλή συμφωνία, αλλά εγώ δεν την ψηφίζω. Όχι, είπε με δεδομένη την θέση για σύνθετη ονομασία, η συμφωνία είναι η καλύτερη. Να σας ρωτήσω κάτι το οποίο άκουσα χθες από τον κύριο Βορύδη στην Βουλή και επειδή είναι και νομικός, έτσι, στέκομαι περισσότερο. Και λέει, οι υπογραφές διεθνών συμφωνιών, ανεξαρτήτως του πότε επικυρώνονται από τη Βουλή, παράγουν άμεσα ένομες δεσμεύσεις. Αν ο κύριος Καμένος διαφωνεί, να μην δώσει εξουσιοδότηση στην κυβέρνηση να υπογράψει τη συμφωνία με τα Σκόπια. Και μετά συνεχίζει, δεν θα παίζουμε τις κουμπάρες εδώ και όλα αυτά. Ακούστε, εδράζονται όλες τις διαφωνίες. Έχω ακούσει αυτή την νομική επιχειρηματολογία ή αν θέλετε νομικοφανή επιχειρηματολογία, διότι είναι προφανές ότι ή ο κύριος Βορύδης δεν γνωρίζει διεθνές δίκαιο ή δεν γνωρίζει ή θέλει να αποσιωπά τη γνώση του. Ακούστε τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Ότι μία συμφωνία προβλέπει η ίδια τα βήματα για τη θέση, για τη θέση της σε ισχύ. Και μόνο αν δεν τα προβλέπει, τότε ισχύουν οι γενικές αρχές του δημοσίου διεθνούς δικαίου. Ένα το κρατούμε. Η συγκεκριμένη συμφωνία, για να παράξει τις ένομες συνέπειές της, θα πρέπει να κυρωθεί και από τα δύο μέρη για να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ. Και αυτό ποιος το προβλέπει? Η ίδια η συμφωνία. Μέχρι την κύρωσή της και από τα δύο μέρη, η μοναδική δέσμευση την οποία αναλαμβάνουν οι υπογράφοντες, δηλαδή η Ελληνική Δημοκρατία και η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, είναι η εξής. Να συμπεριφέρονται καλή την πίστη με βάση το πνεύμα της συμφωνίας και να μην εξαφανίσουν, αν θέλετε, το αντικείμενο της συμφωνίας. Δηλαδή ο κύριος Ζάεφ έχει την υποχρέωση, καλή την πίστη, να προσπαθήσει να κάνει συνταγματική αναθεώρηση και κανείς δεν του επιβάλλει νομικά να την επιτύχει. Βεβαίως, αν δεν την επιτύχει, τότε η Ελληνική Βουλή δεν
θα χρειαστεί να κυρώσει καν τη συμφωνία, διότι θα έχει αποτύχει η συνταγματική αναθεώρηση. Καταλαβαίνετε τι σας λέω λοιπόν. Μάλιστα. Η νομική δέσμευση που απορρέει από την υπογραφή της σύμβασης αυτής είναι να συμπεριφέρονται και οι δύο πλευρές καλή την πίστη μέχρι τη θέση της σε ισχύ, όπου τότε και μόνο τότε η συνθήκη αυτή αρχίζει να παράγει τις ένομες συνέπειές της και να είναι πλήρως και ολοκληρωτικά δεσμευτική. Ο κύριος Βορύδης λοιπόν, ο οποίος επαναλαμβάνει ένα νομικοφανές επιχείρημα που είδαμε από τον κύριο Γεραπετρίτη προχθές στην Καθημερινή, πρέπει να είναι, θα περίμενε κανείς να είναι λίγο πιο ακριβής στα νομικά του. Μάλιστα. Με μια ερώτηση ακόμα. Ναι. Όλα αυτά ισχύουν για τη συμφωνία. Εμείς έχουμε αναλάβει την υποχρέωση να τους δώσουμε την πράσινη κάρτα για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις και με τον ΝΑΤΟ, οι εντεξαρτητικές διαπραγματεύσεις τους και με τον ΝΑΤΟ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πέστε τώρα ότι γίνεται δημοψήφισμα. Ψηφίζουμε, ναι. Αυτοδικαίωση, άκυρη πρόσκληση. Είναι δεδομένο ή εφόσον πάρουμε το χαρτί. Δεν υπάρξει συνταγματική. Άντε, θα το ξεχάσουμε. Η πρόσκληση την οποία θα πάρει η γειτονική μας χώρα με το νέο της πλέον όνομα για το ΝΑΤΟ θα τελεί υπό την αίρεση της συνταγματικής αναθεώρησης. Δεν έχει μπει κανένα στο ΝΑΤΟ. Μα δεν θα έχει μπει. Δεν θα έχει μπει. Δεν θα έχει μπει, διότι ξέρετε ότι η διαδικασία για να μπει κάποιος στο ΝΑΤΟ, η πρόσκληση δεν είναι ένταξη. Η πρόσκληση είναι το πρώτο βήμα το οποίο γίνεται και για να μπει μια χώρα σε αυτόν τον διεθνή οργανισμό και χρειάζεται στη συνέχεια και κύρωση του πρωτοκόλλου ένταξης από τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν η πρόσκληση δεν είναι ένταξη, είναι πρόσκληση. Διαφορετικά θα λεγόταν ένταξη και δεν θα λεγόταν πρόσκληση. Η πρόσκληση λοιπόν αυτή έχει συμφωνηθεί στην μεταξύ μας σύμβαση ότι θα είναι μια πρόσκληση υπό αίρεση και η οποία θα είναι αυτοδικαίως άκυρη, δηλαδή δεν θα μπορεί να παράξει τα ένομα αποτελέσματά της εφόσον δεν υπάρξει θετική κατάληξη στο δημοψήφισμα και στη συνταγματική αναθεώρηση. Επομένως, να είστε απολύτως βέβαιος ότι η ελληνική διπλωματία, ο Υπουργός Εξωτερικών, οι τεχνικές ομάδες του Υπουργείου Εξωτερικών έχουν διασφαλίσει και σε αυτό το σημείο πλήρως και απολύτως τα εθνικά συμφέροντα, τα συμφέροντα της χώρας μας. Κάτι τελευταίο, ενδεχομένως, κύριε Υπουργέ. Τώρα για να τα βάλουμε και να τρέξουμε στο χρόνο, αν όλα πάνε καλά στην Φύρωμα, όπως τον κάναμε τα βήματα, τώρα, τα άλματα. Ναι, κάνουμε το άλμα και έρχεται στη δική μας τη Βουλή. Εσείς ξέρετε εκ των πραγμάτων ότι ο κύριος Καμένος είναι εκτός αυτής της συμφωνίας. Πού προσβλέπετε, διότι βλέπουμε τώρα, εντάξει, Νέα Δημοκρατία έτσι κι αλλιώς είναι απέναντι. Είπατε διευρυμένη πλειοψηφία. Βλέπουμε μια θετική διάθεση από τον κύριο Θεοδωράκη και το ποτάμι. Τώρα στο κίνημα αλλαγής από χθες γίνεται μια Το κίνημα αλλαγής είμαι πεπισμένος ότι αφού μελετήσει και τις λεπτομέρειες συμφωνίας θα κατανοήσει ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη λύση στην διένεξη αυτή. Και γι' αυτό το λόγο είμαι σχεδόν βέβαιος ότι το σύνολο του κινήματος αλλαγής, ίσως με ελάχιστες εξαιρέσεις, θα υποστηρίξει αυτή τη συμφωνία στη Βουλή. Και ακόμη πιστεύω, δηλαδή, και ακόμη πιστεύω ότι οι πραγματικά φιλελεύθεροι από την μεριά της Νέας Δημοκρατίας, εφόσον αφαιθεί επιτέλους αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα να αναπνεύσει, καθώς ο κ. Μητσοτάκης δεν φαίνεται να έχει τέτοια διάθεση, αλλά αντιθέτως άγεται και φέρεται, όπως σας είπα και προηγουμένως, από μια μειοψηφούσα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ηγετική αυτή τη στιγμή ακροδεξιά ομάδα. Έχω την εντύπωση ότι πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα ήθελαν να υποστηρίξουν τη συμφωνία αυτή. Ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης είπε εδώ ότι ό,τι αποφασίσει το κόμμα θα πάμε όλοι και θα το ψηφίσουμε. Ναι. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία εγώ δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να πω τώρα. Μομφής. Αλλά εντάξει, περιμένουμε την πρόταση Μομφής. Καλό να έρθει. Σας ξαναείπα, αν ο κύριος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στην κοινοβουλευτική τάξη. Ή θα συζητάμε πρόταση Μομφής ή θα συζητάμε συμφωνία. Λοιπόν, αν κάποιος κάνει καταθέσει πρόταση Μομφής, όπως γνωρίζετε από τον κανονισμό της Βουλής, αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι διακόπτεται η κοινοβουλευτική διαδικασία και συζητάμε την πρόταση Μομφής. Από εκεί και πέρα συνεχίζεται η κοινοβουλευτική διαδικασία κανονικά και αυτό πρόκειται να γίνει, διότι εφόσον κατατεθεί μια τέτοια πρόταση Μομφής από την Νέα Δημοκρατία, από τον κύριο Μητσοτάκη, το μοναδικό αποτέλεσμα, όπως σας είπα και στην αρχή της συζήτησής μας, θα είναι μια άλλη μια μνημειώδης κοινοβουλευτική ήττα για τον κύριο Μητσοτάκη.
Κύριε Τζανακόπουλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο κυβερνητής.